Δήμαρχοι και εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας πιάνονται στα χέρια. Μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εξφενδονίζονται στον αέρα. Οι εικόνες που παρακολουθείτε εκτελήθηκαν στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, όπου επρόκειτο να συνεδριάσουν οι δήμαρχοι για το θέμα των σκουπιδιών. Εργαζόμενοι της ΠΟΕ ΟΤΑ εισέβαλαν στα γραφεία της ΚΕΔΚΕ, διέκοψαν τη συνεδρίαση και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα. Όταν ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, Σίμος Δανιηλίδης, ο πρώτος δήμαρχος που έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας των Δήμων, του ζήτησε να βγουν από την αίθουσα, τα πνεύματα άναψαν. Προς στιγμή επενέβησαν οι ψυχρεμότεροι και οι δήμαρχοι κατάφεραν να διαφύγουν. Δεν γλίτωσε όμως ο Δήμαρχος Αθηναίων, που μόλις έγινε αντιληπτός, δέχθηκε επίθεση από τους εργαζόμενους. Λίγες ώρες μετά, ο Υπουργός Εσωτερικών ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να ασκήσει ποινικές διώξεις σε όσους, όπως είπε χαρακτηριστικά, άσκησαν παράνομες πράξεις βίας. Επισοδιακή όμως ήταν και η συνέντευξη τύπου για το ζήτημα των απορριμμάτων του Υπουργού Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη, που μετατέθηκε σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, αφού οι εργαζόμενοι απέκλειαν τα σημεία όπου επρόκειτο να δοθεί. Τελικά ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε τη συνέντευξη τύπου νωρίς το απόγευμα στη Βουλή. Όπως ανακοίνωσε, δεν θα πληρωθεί κανένας εργαζόμενος που κάνει κατάληψη, απεργεί ή εμποδίζει τη λειτουργία των ΧΙΤΑ. Όποιος δήμαρχος δεν εφαρμόσει το μέτρο, τόνισε ότι θα πληρώσει ο ίδιος. Επιπλέον εξήγηλε την ανάθεση του έργου της καθαριότητας σε ιδιώτες και συμπλήρωσε ότι το κόστος θα είναι μόλις το 1/3 από το κόστος των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων. Και τέλος, ξεκαθάρισε ότι οι ΧΙΤΑ θα λειτουργήσουν και πάλι, αν χρειαστεί και με τη συνδρομή της αστυνομίας. Εάν δεν αποκατασταθεί αμέσως η ομαλότητα, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο πάρα πολύ σύντομα να αναθεωρήσει όλο το θεσμικό πλαίσιο τις λειτουργίες των υπηρεσιών καθαριότητας στον ΟΤΑ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει στην έκδοση υγειονομικής διάταξης για την αποκομιδή των σκουπιδιών στην Αθήνα. Η υγειονομική διάταξη είναι μια πάρα πολύ αυστηρή νομική διαδικασία, η οποία, αν ασκηθεί, σημαίνει για όσους εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και κυρώσεις. Αυτοί που σήμερα διενεργούν όλα αυτά είναι άνθρωποι που ορίμασαν, ανδρώθηκαν και γεννήθηκαν μέσα στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Η Δημοκρατική Συμμαχία με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι μερικές χιλιάδες από τις συντεχνίες δεν μπορούν να κρατούν σε ομοιρία 10 εκατομμύρια Έλληνες. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που υπολογίζεται ότι 100.000 τόνοι απορριμμάτων βρίσκονται στους δρόμους ολόκληρης της χώρας, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι πια τίθεται σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας. Πάμε στην Ναντίν Χαρδαλιά. Ναντίν, πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο ότι έχει δοθεί εντολή από τον Περιφερειάρχη Αττικής για αποκομιδή των σκουπιδιών από ιδιώτες. Έλαβε κατά πλειοψηφία απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής να αναθέσει σε ιδιώτες την αποκομιδή των απορριμμάτων άμεσα, σε ιδιωτικές εταιρείες δηλαδή που διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Λέγεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής ότι θα ξεκινήσει αποκομιδή από ευαίσθητους χώρους όπως νοσοκομεία, σχολεία και παιδική σταθμή. Από πότε, Ναντίν? Δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Μιλούν για άμεσα. Μιλήσαμε νωρίτερα τηλεφωνικά με τον κύριος Γουρό, τον Περιφερειάρχη, όπως μας είπε ότι θα επιχειρηθεί να γίνει αυτό και αύριο, αλλά τεχνικά είναι πιθανότατα αδύνατον. Πάντως μιλάμε για πολύ άμεσα, αλλά προφανώς μάλλον όχι αύριο. Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στην ανακοίνωση. Μένει να δούμε τα τεχνικά ζητήματα, πώς θα λυθούν. Τεχνικό ζήτημα είναι από πού θα πληρωθούν οι ιδιώτες. Ο κύριος Καστανίδης πάντως, αναφερόμενος τουλάχιστον στο θέμα των Δήμων, που θα πρέπει να αναλάβουν απόφαση επίσης και οι Δήμαρχοι για να αναθέσουν την αποκομιδή σε ιδιώτες, ότι το κόστος θα είναι το 1/3 από αυτό που πληρώνουν οι Δήμαρχοι σήμερα. Μένει να το δούμε και αυτό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση πάντως της Περιφέρειας Αττικής, λέγεται ότι θα επεκταθεί το μέτρο όπου κριθεί επίγον και απαραίτητο, ότι έλαβαν την απόφαση με γνώμονα και τις αποφάσεις, μάλλον τις ανακοινώσεις του ΚΕΛΠΝΟ που κάνει λόγο για υγειονομική βόμβα από τους τόνους των απορριμμάτων που έχουν σωρευτεί και στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για απόφαση ανάγκης και όχι σκοπιμότητας, είπε ο κύριος Σγουρός. Και από εκεί πέρα, βέβαια, φαίνεται ότι αυτή των εργαζομένων ΕΣΥΑ δεν υδρώνει, καθώς η ΠΟΕ ΟΤΑ πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι αποφάσισε να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις της. Και μάλιστα χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι κάθε δήμος, κάθε δημοτικό
δημοτικό κατάστημα θα είναι από αύριο υποκατάληψη. Μένει βέβαια να δούμε, διότι τώρα θα αναλάβει δράση και η Ελλάς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών δηλαδή, στους Χιτάπια. Να σας πω μόνο ότι ο κύριος Γουρός είναι αυτός που έλαβε φυσικά την εξουσιοδότηση για να τρέξει το όλο έργο της ανάθεσης της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτες. Μάλιστα, σκληραίνει λοιπόν τη στάση της κυβέρνησης, σκληραίνουν τη στάση τους και οι συνδικαλιστές. Μένει να δούμε πού θα βγει όλο αυτό. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ναντίν, και για